Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου, είμαι η Βαλέρια και σήμερα επιτέλους κατάφερα να ανεβάσω το βίντεο. Αυτή τη φορά θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που κάνω συνήθως στο YouTube. Θα είναι ένα haul ουσιαστικά με παπούτσια. Δηλαδή θα σας δείξω πώς τα φοράω εγώ στην καθημερινότητά μου. Για διάφορες περιστάσεις θα έλεγα παπούτσια. Είναι όλα από Μποζίκι Σους. Έχω 10 ζευγάρια, οπότε θα σας δείξω 10 διαφορετικές περιστάσεις και 10 διαφορετικά στυλ. Αυτά λοιπόν είναι τα 10 ζευγάρια παπουτσιών που έχω επιλέξει να σας δείξω. Το πρώτο look είναι αυτό. Με αυτό το παπούτσι το οποίο έχει λίγο τα κουνάκια και είναι ίσα ίσα για να σας δώσει λίγο ύψος. Εγώ το φόρεσα με μία ολόσωμη φόρμα και θα βάλω και τα γυαλιά μου και μία τσάντα. Και είναι ένα πλήρες καλοκαιρινό look με ένα πολύ άνετο παπούτσι το οποίο σου δίνει και ύψος αλλά όχι να μην σε βολεύει αυτό το ύψος γιατί προφανώς πρέπει να το περπατάμε και αυτό. Το τακουνάκι. Το δεύτερο look είναι της παραλίας. Πάντα επιλέγω να φοράω φορέματα, φαρδιά, είτε που καμίλισες πάνω από το μαγιό. Και ανάποδα τα παπούτσια ενίοτε. Δεν μπορώ, παιδιά φορείτε και έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχει μέσα την πετσέτα μου και τα διαιακά. Το γυαλί. Και αυτό το παπούτσι το έχω επιλέξει διότι δεν είναι μια απλή σαγιονάρα γιατί θέλεις να πας με κάτι πιο ωραίο από μια απλή σαγιονάρα στην παραλία. Είναι λευκό και ταιριάζει με τα πάντα και τονίζει και το μαύρισμά σου αν είσαι μαυρισμένη. Το τρίτο look είναι look απογευματινής βόλτας θα έλεγα γιατί με αυτό το παπούτσι παρόλο που είναι δίπατο είναι πολύ άνετο στο περπάτημα. Και λόγω του χρώματος του ταιριάζει με τα πάντα και συνδυάζεται πανεύκολα με όλα. Έτοιμη. Τέταρτο look είναι για δουλειές. Είναι πολύ άνετο παρόλο που έχει πολλά κορδόνια γιατί το κάνει πιο ιδιαίτερο το παπούτσι. Είναι αυτό το κορδόνι που είναι σαν σατέν. Είναι πολύ ωραία η ποιότητά του και πολύ μαλακό για το πόδι. Δεν μου κάνει δηλαδή το πόδι μετά σαν το ρολόκοτόπουλο που λέμε γιατί είναι και αρκετά χοντρά τα λουράκια. Ακόμα μπορώ να βάλω παπούτσι παιδιά μόνη μου. Εντάξει, η κοιλιά είναι οριακά. Την τσάντα μου και πάντα θα πάρω και ένα τζάκετ και κάπως έτσι. Είμαι έτοιμη. Το πέμπτο look είναι για κάποια καλή περίσταση. Εγώ θα το πω βαφτίσια. Έχω επιλέξει αυτό το πέδιλο που είναι και αυτό nude και ταιριάζει με τα πάντα. Είναι χαμηλό αλλά έχει λίγο τακούνι να σας δίνει ύψος. Αγάπη μου του είσαι να μου βάλει τα μαγούρια. Κατάφερα να βάλω το ένα. Είναι τετράγωνο αυτό το παπούτσι και αυτό είναι που μου αρέσει. Θα πάρω και την μεγάλη τσαντούλα μου. Για το έκτο look έχω επιλέξει για τους λάτρεις του μαύρου ρούχου. Θα το πω έξοδο με ένα κορμάκι μαύρο και μία ψηλόμεση παντελόνα ή τζιν. Θα βάλω αυτό το παπούτσι που είναι και αυτό τετράγωνο και έχει αυτά τα διαφανή λουράκια. Μία τσάντα βραδινή και βουαλά. Για το επόμενο look έχω επιλέξει αγαπημένες εσπατρίγες. Θα το βάλω με ένα μακρύ φόρεμα, μέρα, με καπέλο για τον ήλιο εννοείται και την τσάντα σας. Άμα δεν θέλετε να βάλετε κάτι ανοιχτό, η εσπαντρίγια είναι κατάλληλη για αυτή την περίπτωση. Επόμενο look
για κάποια βόλτα που θέλετε να πάτε βραδινή. Αυτή είναι η τέλεια αντικατάσταση της πλατφόρμας. Είναι πολύ elegant παπούτσι. Εννοείται πάλι επέλεξα αυτό το χρώμα για να ταιριάζει σε όλα και να μην με δεσμεύει στους συνδυασμούς που θέλω να κάνω. Είναι νομίζω πολύ cute αυτό το παπούτσι. Δένει πάνω στον αστράγαλο και στη γάμπα με αυτά τα κορδόνια και τονίζει το πόδι. Πρώτο τελευταίο look είναι ένα πολύ casual look. Έχω επιλέξει ένα πάλι άνετο φόρεμα. Για όσους δεν μπορούν να βάλουν παπούτσι. Τέλειο! Επειδή είναι πολύ άνετο και δίπατο, είναι κατάλληλο για δουλειές, για να μην κουράζω τα πόδια μου και να είμαι παράλληλα και στη λάδι. Για τέλος, σας άφησα ένα αγαπημένο μου look βραδινό, γιατί είναι καλοκαίρι, οπότε έχουμε πολλούς εξόδους να κάνουμε. Και θα το βάλω από πάνω με κάποια ζακέτα ή κάποιο σακάκι, ανάλογα τι σας αρέσει και εσάς. Μ' αρέσει με αυτό, θα το αφήσω έτσι, θα πάρω και την τσάντα μου. Και είναι υπεράνετο γιατί είναι χοντρό το τακούνι και δεν είναι και πάρα πολύ ψηλό, οπότε δεν σε πονάει το πόδι μετά. Ελπίζω να βρω χρόνο να κάνω και άλλο haul, γιατί ξέρω ότι μου ζητάτε συνέχεια και σας αρέσουν. Ελπίζω να βρω χρόνο να κάνω περισσότερα, για να σας δίνω και διάφορες ιδέες.